είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτό το αγόρι που από τότε που γύρισε από την Αμερική με τον τρόπο του μας έχει απασχολήσει. Γιατί όποτε τον συναντάμε και μας κάνει μία δήλωση στην κάμερά μας, η αλήθεια είναι ότι μας συντριγκάρει πάρα πολύ με αυτά που λέει. Λοιπόν, πού ανεβαίνει η παράσταση Dorian Gray? Αναφέρομαι στον Άθιμο Ανανιάδη. Στον ουρανό. Στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο. Στο Θεσσαλονίκη. Σε μια άλλη ζωή. Στη Θεσσαλονίκη την κούκλα την όμορφη, την παγωμένη. Στο beatbox. Ναι, beatbox. Ποιο φαγητό δεν τρώει ποτέ? Μπάμιες. Βατραχοπόδαρα. Κάτι παρόμοιο. Παρακά. Κάτι παρόμοιο. Φασολάκια. Πόσα αδέλφια έχει? 8. Ετερεφαλή. Yes. Σε ποιες πόλεις έχεις σπίτι? Σε ποιες? Σε ποιες πόλεις έχεις σπίτι στην Αμερική? Σε ποιες πόλεις έχεις? Και στη Νέα Υόρκη, να το συζητήσουμε λίγο αυτό, και στο Λος Άντζελες. Και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Και εσύ με ένα σπιτάκι στα Πατήσια. Δεν έχει έμφυα στην Αμερική, πάντως αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί στη Νέα Υόρκη είχα και εγώ νοικιασμένο, βέβαια. Α, έτσι το έχω και εγώ, βρε αγάπη μου. Έμενα, θα ξέρεις. Ανθυμάκο, έλα! 22 και 9. Καλά, καλά, πολύ καλά. Χορεύουμε, έτσι. Καλά. Γεια σας. Καλή χρονιά για κοντά. Καλή χρονιά. Κάνετε που καθόλου που μπορεί να... Λοιπόν, κάθισε. Αγαπημένε μας, πώς είσαι? Είμαι εξαιρετικά όμορφα και καλά. Είμαι εδώ. Όχι, χαιρόμαστε καθόλου. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μας έλεγε ότι στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ πιο έντονο κρύο. Σε σχέση με αυτό που ζούμε εδώ, υπέροχη Αθήνα με χιονισμένη και όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση με το κρύο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μείον 10 με μείον 12 κάποιες βραδιές, κατάψυξη ήταν. Αλλά είδες ότι έχει μείον 19. Στο ναι. Έλεγα, γιατί είναι υγρασία. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη που έχει ζήσει εσύ, Χρυσό μου, έχει και μείον 20 και μείον 25. Είσαι μαθημένος αυτές τις θερμοκρασίες. Απλά είσαι μαθημένος επίσης στο ότι η Ελλάδα δεν έχει κρύο. Κάποιος το έχει διαδώσει όλο αυτό το πράγμα. Και είναι ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα. Ναι, ναι, ναι. πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Θα φοβολήσουμε, ηλιοκομόντο είναι. Θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Πώς και έχεις σπίτια και στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες δικιά σου? Είναι νοικιασμένα, εννοείς? Τυχαίνει να έχω. Η δουλειά μου είναι εκεί, οπότε ναι, νοικιάζω, μπορεί και να, υπάρχουν και να άλλους σε φίλους μου, υπάρχουν διάφορες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις τα πράγματά σου στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες σε κάποιο σπίτι και ανά πάσα στιγμή πηγαίνει. Ναι, ναι, και η μαμά μου έχει φρικάρει με αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι είμαι ένα σκορπισμένο αμπέλι με πράγματα παντού και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Γλυκέ μου. Αλλά εντάξει, εμένα με διευκολύνει όλο αυτό. Και αν ψάχνεις κάτι, λες που το έχω τώρα στο σπίτι Νέα Υόρκη ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Πολλά τα έχεις διπλά. Εσύ πώς τα έχεις διπλά, τριπλά? Καταλαβαίνω τώρα, αντιλαμβάνομαι τι λέει, γιατί κάτι υψηλό. Ναι, νομίζω ότι είναι μια ευκολία. Αν έχεις πράγματα παντού και έχεις δουλειές εκεί, λογικό να έχεις και, και τα ρούχα σου. Και πώς αποφάσεις τώρα να αφήσεις αυτό το όνειρο, τη Νέα Υόρκη που για μερικούς φαντάζει όχι μόνο όνειρο, αλλά και μακρινό όνειρο, και να έρθεις στην Ελλάδα? Είναι για λίγο, έχεις έρθει για να μείνεις? Είχα πραγματική ανάγκη να γυρίσω πίσω και να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου. Πίσω στην Ελλάδα και να δημιουργήσω κάτι το οποίο πραγματικά με εκφράζει απόλυτα. Οπότε, πόσα χρόνια έλειπες, αν θυμάμαι? 6,5 χρόνια σαν λίγο. Και έκανες και πράγματα όμως, δηλαδή, σαν τους Έλληνες που πέρα, ξέρεις, μπορεί πολλοί να θέλουν να πούνε έλα μωρέ, πάνε όλοι στην Αμερική για διεθνή καριέρα. Εσύ αποδεδειγμένα έχεις κάνει στο βιογραφικό σου δουλειές? Νομίζω ο πρώτος μου στόχος ήταν να υπάρξω σε ένα χώρο ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από ότι ο ελληνικός, χωρίς να είναι ο στόχος μου η διεθνή καριέρα, αλλά πράγματα τα οποία θα ασκήσουν μια επιρροή και όταν γυρίσω πίσω, αν γυρίσω πίσω, να αισθανθώ πολύ πιο καλύτερα ναι. Και διαφορετικά σε πράγματα που θα μπω και να δημιουργήσω. Από αυτά που έκανες ή κάνεις, έβγαλες και χρήματα για να μπορείς να ζεις εκεί ή έτρωγες τα έτοιμα από τις δουλειές που είχες κάνει στην Ελλάδα? Δεν νομίζω να είχα αφήσει τίποτα από τα έτοιμα από αυτά. Τα είχε φάει εδώ, πριν φύγει. Ναι, ναι, πολύ γρήγορα κιόλας. Μάλιστα. Άρα δούλευες για να ζεις κιόλας στο εξωτερικό. Είναι ακριβή η ζωή πολύ εκεί? Είναι εξαιρετικά ακριβή η ζωή. Απλά. Ουσιαστικά και οι άνθρωποι βγάζουν και παραπάνω λεφτά αν έχουν. Η διαφορά με το σύστημα είναι το σημαντικό πράγμα στην Αμερική. Τεχνοκρατικά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και στο κατώτατο σημείο και στο ανώτατο σημείο σε κάποιες ράγες. Είναι πιο αξιοκρατικό. Πιο αξιοκρατικό, ναι, σωστά. Εντάξει, βέβαια έχει και τεράστιο ανταγωνισμό. Δηλαδή εδώ το ρόλο το διεκδικούν 20, εκεί 2.000 ηθοποιοί. Ναι, αλλά αντίστοιχα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά projects και δυνατότητες να μπει. Σε πράγματα που είναι διαφορετικά. Οπότε εννοείς υπάρχει δουλειά? Ναι, ουσιαστικά υπάρχει όταν ο χώρος είναι μεγαλύτερος και η βιομηχανία είναι μεγαλύτερη, έχεις και παραπάνω ευκαιρίες στο να μπορέσεις να
φτιάξεις και να υπάρξεις σε έργα. Χρειάστηκε να κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Δηλαδή, ακούμε για τους Έλληνες που πάντα κάνουν και λίγο τον μπάρμαν και τον πορτιέρι και σε ένα κλαμπ για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Όχι, ο στόχος μου πάντα ήταν να είμαι μόνος στη δουλειά μου και να θέτω όλη μου τη δύναμη εκεί. Και τα κατάφερνες, να βγάζεις χρήματα μόνο από αυτό, σε όλο το διάστημα πραγματικά των 6,5 χρόνων. Ήταν θαύμα όλο αυτό. Ναι. Μπράβο σου. Λοιπόν, θέλω να δούμε μερικές από τις δηλώσεις που έχεις κάνει κατά καιρούς στις κάμερές μας, αυτούς τους μήνες που έχεις επιστρέψει, γιατί εμάς προσωπικά μας έχεις δώσει. Νομίζουμε ότι είσαι αυτοτρόλ. Ναι, ότι μας τρολάρεις, μας κάνεις πλάκα, γιατί μας έχεις δώσει πολλές φορές αφορμή για να σε σχολιάσουμε πολύ όμορφα και με χιούμορ και με σοβαρότητα. Και πάμε να τις δούμε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πώς και επιλέξατε ένα μόνιμο μακρύ look στα μαλλιά? Γίνεται ένα installation το οποίο είναι πολύ ανθρώπινο και θα έλεγα διαφορετικό. Γιατί ήμουν εξαιρετικά μετουσιωμένο σε αλκοόλ. Και μπορεί και να είχα χαθεί στην ιδέα ότι μια μέρα θα γίνω ζωρό, ας πούμε. Δεν ήταν από θέμα προβολής του εαυτού μου. Είναι από θέμα εξιντανίκευσης του εαυτού μου. Το οποίο είναι ένα ψυχολογικό ταξίδι του. Τι κάνεις και σε χαλαρώνει πάρα πολύ? Ξεκίνησα τελευταία να ακούω αρχαιοελληνική meditation music. Συνδέεσαι με το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Είναι το πιο περίεργο πράγμα που θα δούμε αν ανοίξουμε την ντουλάπα σου? Το σκυλάκι μου βασικά. Έχεις μέσα την ντουλάπα? Όχι, μπαίνει πολλές φορές και κάθεται. Έχω παπούτσια και της αρέσει αυτό το σημείο. Στο σπίτι, τι αγαπάς να φοράς περισσότερο, έτσι, όταν είσαι πιο χαλαρός, όταν είσαι... Τίποτα, δεν... Τίποτα? Ναι. Άρα κυκλοφορείς έτσι και στο σπίτι. Είναι πιο εύκολο, νομίζω. Έχω υπάρξει κι εγώ πάρα πολύ κακός και καθόλου faithful. Επειδή είσαι ο άνθρωπος Ανανιάδης. Οι κοπέλες σου δεν σας ζηλεύουν. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είμαι ανοιχτός τύπος. Δεν είναι... Και άνθρωποι μου μιλάνε, τους μιλάω πίσω. Από τις σχέσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα, το πρώτο βήμα το έκανες εσύ ή η κοπέλα? Ο Θεός. Έλα ρε, άδειμε, μας κάνεις λίγο πλάκα, δεν μπορεί. Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε λίγο πλάκα με αυτά που μπορεί να σε... Με ρωτάνε πράγματα τα οποία έχουν μία... Νομίζω αστεία μορφή πολλές φορές, αλλά το δικαιολογώ μέσα από την όλη απάντηση, την αντίστοιχη απάντηση. Άρα θεωρείς δηλαδή ότι με αυτή την προσέγγιση που σου κάνουν, τους δίνεις μια τέτοια απάντηση και μετά μένουν και άλλοι με το στόμα ανοιχτό. Σου λέει τώρα με τρολάρει, μου απαντάει και δεν το συνεχίζουν. Δεν νομίζω ότι... Καταρχήν δεν έχει να κάνει με κακία όλο αυτό το πράγμα. Όχι, ούτε καν. Και δεν είναι και... Νομίζω ότι είναι αληθινό και ένα... Δηλαδή όντως κυκλοφορείς γυμνός στο σπίτι σου? Θέλεις να τα πούμε τώρα αυτά? Είναι κακό. Όχι, αναρωτιέμαι. Από όλο αυτό που σου κάνει τόσο εντύπωση. Ναι, και εμένα αυτό δεν μου κάνει. Ωραία. Μου έκανε λίγο η αρχαιολογική meditation music εμένα. Αυτό είναι κάτι που φταίει ο κύριος Τριανταφύλλου Θοδωρής. Ο οποίος έκανε τη μουσική για τον Dorian Gray και ξαφνικά μου βάλε κάτι κομμάτι. Ο Τριανταφύλλου DJ. Ο DJ, ναι. Ο οποίος είναι ένας εξαίρετος παραγωγός και ξεκινάει τώρα να κάνει τη σύνθεση. Έχει κάνει τη σύνθεση του Dorian Gray, η οποία είναι εξαιρετική σε ηλεκτρονικούς ήχους. Και, την έγραψε, εννοείς. Ναι, έχει γράψει όλη τη μουσική. Είναι... Α, και σε έβαλε στο trip του να ακούς αυτή τη μουσική. Ναι, μπαίνει σε ένα mindset ο κύριος Τριανταφύλλου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει να γράφει. Αυτός μπαίνει που τα γράφει, τον άλλον που τα ακούει, πώς τον βάζει? Για να μπει στο mindset, πόση ώρα χρειάζεται? Δηλαδή, ακούς 2-3 κομμάτια, κλείνεις τα φώτα και μπαίνει. 5 λεπτά. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μπορεί να ανάβεις να βάζεις καντιλάκια. Κλείνεις τα φώτα, κάνετε δίπλα στο Τριανταφύλλου. Ναι, τι γίνεται ακριβώς? Πώς είναι η ερωτελεστία? Είναι λίγο έτσι, ναι, σαν ερωτελεστία. Και επειδή και το έργο και τον Dorian Gray έχουμε αυτό την ερωτελεστία μέσα στο θέατρο. Μπαίνουμε είναι και η υπόθεση. Σε ένα κλίμα, ναι, γιατί μπαίνουμε σε ένα κλίμα πριν από αυτό, οπότε αυτό απάντησα κι εγώ. Σου ταιριάζει ο ρόλος? Ενέρετε. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο όχι, πρέπει λέω, να... Όχι, λέω, έχεις κοινά στοιχεία στη ζωή σου με τον Dorian Gray? Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κοινά στοιχεία με τον Dorian Gray. Η συντανίκευση που υπάρχει στην σήμερα ημέρα και τα social media και το ότι κάνουμε πράγματα τα οποία... Για να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε καλά. Έχει μια τεράστια αίσθηση πουλήματος, όχι ψυχής, αλλά άλλων συνθήκων, των οποίων τον εξετάζουμε και μέσα. Εγώ ένιωσα ότι πραγματικά αυτό το έργο, όσο κλασικό και να είναι, είναι τρομερά μοντέρνο. Και είναι και αορίστου χρόνου. Εντάξει, γιατί έχετε κάνει και μια άλλη σκηνοθεσία. Είναι διασκευασμένο από τη Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, σε σκηνοθεσία του υπέροχου, τρομερού Εμμάνουελ Μανιού. Δεν έχω λίγα λόγια. Θέλω πραγματικά πολλά να πω για αυτόν τον άνθρωπο.
Η Μαριλένα έπρεπε να έχει πολλά. Η Μαριλένα. Δεν σε βλέπω καλά με το που θα φύγει. Η Μαριλένα, δημιούργησε. Okay. Είχα μια κατεύθυνση από την αρχή, η οποία ήταν σχετικά. Μπορεί να τη θεωρήσει μοντέρνα, αλλά είναι αορίστου χρόνου. Από θέμα. Να φάμε όλη την υπόλοιπη εκπομπή να μιλάω για την Μαριλένα. Θα δείξω μια κατανόηση. Όχι, απλά μιλάω για την υπόθεση το πώ. Το διαχειριστήκαμε εμείς όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι θα θέλαμε να είναι πραγματικά ένας καθρέφτης των νέων, τους δαίμονες και τις... όταν προσπαθείς πραγματικά να πολεμήσεις το καλό και το κακό μέσα σου, από διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, είναι κάτι που πραγματικά καθρεφτίζει τους νέους. Και αυτό το βλέπω και από την παράσταση τώρα. Ναι. Το πόσο τους. Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος, μιας και ξεκινήσατε, μας λες. Τρομερά τους δημιουργεί ότι είναι ένα βίωμα. Και γενικά η όλη ομάδα έχει δημιουργηθεί. Έχουμε υπάρξει πάρα πολύ κοντά τα παιδιά για 2-3 μήνες τώρα, 2,5 μήνες και έχουμε, είναι βιωματικό όλο αυτό που ζούμε επί σκηνής. Άρα έχετε δεθεί και αυτό που παρουσιάζετε βγαίνει πηγή από μέσα σας. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται στις σκηνές που βγαίνεις γυμνός? Σοκάρετε ή αυτό περνάει, είναι απόλυτα αφομοιωμένο στο έργο, οπότε... Νομίζω ότι εξηγεί το έργο το ίδιο και οι καταστάσεις που εναλλάσσονται για να φτάσει στο σημείο να ξεγυμνωθεί ψυχικά ουσιαστικά ο χαρακτήρας. Δεν είναι μόνο σωματικά. Είναι ένας ψυχικός, ένα ψυχικό ξεγύμνωμα, το οποίο μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει δεχτεί και όλα αυτά την τρέλα που έχει υπάρξει εκείνη τη στιγμή, δικαιολογείται απόλυτα. Φαίνεται όταν βγάζεις τα ρούχα, συγγνώμη τώρα, μήπως είσαι έτσι κάπως γυρισμένος, ας πούμε, ώστε φωτισμένος, ώστε... Αυτό το έκανε κάποιος άλλος το οποίος, εγώ δεν έχω κάνει αυτό. Εσύ ζητάτε και σου δεν. Εγώ δεν επέλεξα να πάω από την πίσω μεριά ούτε από την μπροστά. Εσύ λες, εδώ είναι το κανονικά κορίτσια ο Λάκης. Κορίτσια ο Άνθιμος και ο Λάκης, δηλαδή. Όχι, εδώ είμαι ξεγυμνωμένος. Παιδιά, είναι όμως ο ρόλος τέτοιος που δεν σηκώνει και πολύ κρίση. Εντάξει, ρε. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν τον ξέρετε ποιος είναι ο Ντόριαν Γκρέι κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν σηκώνει τώρα να κρυφτεί. Καλά, βέβαια. Οι ηθοποιοί που ενδεχομένως έχουν μια συστολή μπορεί να πούν στο σκηνοθέτη, κάντο με έναν τρόπο παρουσίασέ το, υποφωτισμένη σκηνή με τη βοήθεια ενός. Πρέπει να δεις το έργο που έπαιζε ο Φραγκολιάς για να καταλάβεις. Παίζατε έργο και τι θα πει από εδώ ο Λάκης και από εδώ, πώς τον είπε. Και αυτός ξεγυμνωνόταν. Από εδώ και από εδώ ο Λάκης. Εσύ ξεγυμνωνόσουν. Ναι. Εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω το έργο. Μάλιστα. Σοκαρίζεσαι λίγο. Όχι, γιατί δεν είναι το. Ένα χτύμα μπορούσε να το θέατρο που παίζεται στη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι αυτό το θέατρο? Είναι το γιατί... Black Box. Είναι μια σκηνή η οποία. Α, όχι το Beatbox που μου είχε γράψει το ο Βασιλής. Καλά, είπα εγώ Black. Sorry. Πού είναι αυτό, αν θυμάμαι. Είναι στη Βασιλίσσολος και Φλέμινγκ πίσω από το Μετροπόλιταν το ξενοδοχείο και είναι μια ιδιαίτερη σκηνή. Είναι όλο μαύρο. Είναι ωραίο, ναι. Είναι underground. Είναι... Από τη φωτογράφηση τουλάχιστον φαίνεται πολύ. Θέρμανση καλή έχει, γιατί με μία δέκα εντελώς γυμνός. Λοιπόν, να εκτεθούμε. Πάμε να παίξουμε λίγο ένα παιχνίδι με ωραίες ερωτήσεις που σου έχουμε ετοιμάσει. Γιατί πάντα ούτως ή άλλως με τις απαντήσεις σου κάνεις μια ευχάριστη έκπληξη στους συνομιλητές σου, γιατί δίνεις πάντα τροφή για ωραία συζήτηση. Και ξεκινάω εγώ. Έχεις διακόψει παράσταση επειδή μια θαυμάστρια παρά ήταν εκδηλωτική? Όχι, ποτέ. Έχεις ξυπνήσει με κοπέλα που δεν θυμόσουν ούτε το όνομά της? Ναι. Στην Ελλάδα ή στην Αμερική? Πρέπει να το θυμάμαι κι αυτό. Τι σημασία έχει αυτό, μωρέ. Ρε παιδί μου, μπορείς στην Αμερική να ξεσάλωσες και εδώ πάντα να πήγαινες για σχέση. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι, και έχεις συμβεί και στα δύο μέρη. Α, ωραία. Και στις δύο. Στην Αμερική είναι πιο πουριτανοί οι άνθρωποι, πάντως να ξέρεις. Τι λες, καλέ. Είναι πιο πουριτανοί. Να σε ρωτήσω την πολιτεία. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη να δεις πόσα one night stand. Θεωρώ ότι. Υπάρχει μια τεράστια. Εξαρτάται το μέρος. Με τεράστια. Στο Τέξας είναι πουριτανία. Στο Τέξας είναι πολύ πουριτανία, ας πούμε, ναι. Ναι. Στο Λος Άντζελες δεν είναι. Τεράστια διαφορά. Η Αμερική της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες είναι τελείως διαφορετική από την Αμερική του Τέξας, όπως είπαμε και πριν, όπως είπατε και εσείς, της άνω μεριάς. Είναι τελείως διαφορετική. Νύχτα και μέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Που είσαι τώρα ένα ελεύθερο παιδί και δεν έχεις καμία σχέση, τουλάχιστον που να την ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχεις και αν έχεις καλά κάνεις και την έχεις. Όταν το λες αυτό, ότι έχω πάθει αυτό, ας πούμε, έχω ξυπνήσει με γυναίκα που δεν θυμάμαι το όνομά της ή είσαι έτσι λίγο για τη σχέση. Θεωρείς ότι προσβάλλω? Όχι, όχι. Δεν φοβάσαι για την επόμενη κοπέλα που μπορεί να σου έρθει, ότι είναι προκατηλημένη, μπορεί λίγο να την αγχώσει? Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χωρίς ούτε καν να πεις τίποτα. Την αγχώνεις άμα τη εμφανίσει. Νομίζω ότι γενικά νομίζω θα υπάρχει ένα άγχος ότι τι, γιατί είσαι ηθοποιός σε αυτό το πράγμα. Κάνεις κάτι για να μεταπίσεις αυτή την κοπέλα. Είμαι ο εαυτός μου, νομίζω. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η μεγαλύτερη σχέση που έχεις κάνει ποια ήταν? Τρία χρόνια. Α, οκ. Λοιπόν, Κωστή.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι η πιο δύσκολη. Όχι, όχι, είμαι δίδυμο. Εδώ αγόρι. Αυτό είναι. Είναι δύσκολο να το αντιστρέψει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά κάνω ό,τι μπορώ όμω πραγματικά. Κάνει ό,τι μπορεί για να την καθησυχάσει την επόμενη που είπατε εσεί. Τη μιλά για τι προηγούμενε σου τι μεγάλε σχέσει. Τη λε ότι είμαι πιστό, δεν είμαι αυτό που φαίνεται. Γιατί είσαι και ένα πολύ ωραίο παιδί. Είναι φυσικό να είναι πιστό. Κατακτήσει, να έχει να αρέσει το γυναικείο φίλο. Δεν ξέρω, πάντα ήμουν γενικά αυθόρμητος, δεν ήταν από θέμα μορφιάς ή τέτοιο. Ήταν είναι custom-made, αντιμετώπιση, δεν υπάρχει κανόνας. Κοπέλα, θα ήμουν πολύ άνετος ή αυθόρμητος. Δηλαδή δεν είσαι και πολύ πιστός στις σχέσεις. Όχι, είμαι πολύ πιστός, ναι. Πολύ. Σαν είστε... δίδυμος πάντα. Δεν το βγάζω. Δίδυμος είμαι και εγώ, παιδιά, οι δίδυμοι. Δεν είναι άπιστα. Δεν το βγάζω αυτό. Με ρώτησε με μια αμφιβολία πραγματική ο κύριος Φεγκολιάς. Ναι, γιατί έχεις ένα μάτι για παιχνιδιάρικο γι' αυτό. Αυτή έτσι να είμαι λίγο ελεύθερο, free spirit κτλ. Αυτό μου δείχνει. Ναι, το free spirit όμως δεν έχει να κάνει. Έχει με τον αυθορμητισμό, αν γουστάρεις κάποιον και το βλέπεις απέναντί σου. Γιατί να μην κάνεις την ενέργεια να είσαι αυθόρμητος και να είδαμε και εσύ που βγάζεις το σχεσάκια. Εγώ φαντομά αυτό, λέω. Χαμός. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που έχεις αντιμετωπίσει ποτέ? Η σημερινή παιδιά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αισθάνομαι τη φλόγα να... Η πιο δύσκολη. Πολλές δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες... νομίζω ότι όταν πρωτοξεκίνησα να είμαι στην Αμερική και ο βαθμός δυσκολίας στο να ζήσω εκεί, να μην ξέρω αγγλικά, να μην ξέρω ανθρώπους, να μην... Δεν ήξερες καθόλου βαθμός... αγγλικά ή τα αγγλικά που ξέρεις τώρα? Όχι, καμία σχέση. Ήμουν τελείως ανύπαρκτη όλη η λογική. Μάλιστα. Τώρα, εδώ και ήθελα να σε ρωτήσω. Πας στην Αμερική, δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις τίποτα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνεις? Δηλαδή, πας σε ένα γραφείο ατζέντιδων, γεια σας, ήρθα. Το πρώτο βήμα είναι να τα βρεις με τον εαυτό σου, νομίζω. Να μπορέσεις να. Στο πρώτο που κάνεις, επικοινωνείς με τους άλλους. Και ναι. Πλασάρεις τον εαυτό σου. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που έκανες? Η πρώτη κίνηση ήταν να βρεις ένα σπίτι να μείνεις καταρχήν. Και να βρεις πήγες τόσο χυμά με μια βαλίτσα, χωρίς να ξέρεις αγγλικά. Δεν είχα, ήμουν σε ξενοδοχείο στην αρχή. Και ήταν τελείως τυχαίο το ότι πραγματικά έμεινα εκεί. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μας πεις περισσότερα. Αγαπημένε μας, πραγματικά έτσι έχουμε πει διάφορα και στο διάλειμμα. Και σε έχουμε απολαύσει. Θέλω να μας πεις ώρες και μέρες που παίζεται το έργο σου στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 9 ώρα το βράδυ, πέρα από την Κυριακή, παίζουμε 7 στο Black Box Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε στην Αθήνα το Φεβρουάριο. Πάτε ένα... πολύ καλά, μας είπες. Παρά την κακοκαιρία, ήδη έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά. Πραγματικά απίστευτο και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Εξαιρετικά. Ενθουσιώδηση στο κοινό και με όλο αυτό το κρύο τους ευχαριστούμε πραγματικά και ζητούμε και συγγνώμη και στους ανθρώπους που δεν μπήκαν στο θέατρο. Άι, μιλάμε για τόσο πολύ κόσμο. Μπράβο, ρε Ανθυμάκος. Συγχαρητήρια και σε όλο το team. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε εμείς τα δωράκια μας. Το έχεις στο iPad, Κώστα μου. Σε yes. Χώρο θα λοιπόν. Είναι έκπληξη ο χώρος. Τον ετοιμάζουμε τώρα. Θα δίνω τώρα εγώ έτσι, παιδιά, για ταχύτητα. 3, 4, 5. Συγχαρητήρια. Εσείς κερδίσατε το καλαθάκι από τη Σάνιτας. Πότε έρχεστε Αθήνα, Ανθυμάκο? Το ήθελα εγώ το καλαθάκι της Σάνιτας. Έχουμε άλλο ένα. Κούλη μου, να στο κανονίσουμε. Θα πούμε στη Σάνιτα να σου δώσει ένα, θα μας δώσει και εσύ κάτι. Ένα μικρό κομμάτι. Αφιερωμένο στην Dorian Gray το Σάνιτας, το καλαθάκι. Αν νόμιζα στη Μέρη Παλιαλέξη που έχει φαγωθεί να μάθει τις λεπτομέρειες της σκηνής. Πότε έρχεστε Αθήνα? 14 Φεβρουαρίου. Τέλεια. Ετοιμάσουμε, Λάλα. Θα πας το απόγευμα να δεις 50 αποχρώσεις του Γκρι και μετά να δεις Dorian Gray. Έλα, παιδιά, το ότι έχει μια τέτοια σκηνή δεν σημαίνει ότι το έργο είναι ερωτικό. Νομίζω ότι έχει να κάνει πραγματικά με το βίωμα που θέλω να, και θέλουμε ως ομάδα, γιατί η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε χτίσει μια υπέροχη ομάδα. Μας το λες. Και εσύ το ίδιο. Έτσι, ομάδα που κερδίζεις δεν την αλλάζεις. Αλλά ναι, να μείνουμε στο, στο θέμα, στην ουσία της παράστασης. 14 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, μέχρι τότε στο Black Box στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Υπομονή. Πότε φτιάχνει ο καιρός, Ελενάκη? Από αύριο το βράδυ. Λέμε. Από αύριο το βράδυ, μάλλον. Παιδιά, περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μέχρι αύριο.